αλήθειες. Ναι. Hey you! Hey me! It is you, not me! Not me! Τι μέρα! Όπως είδατε και από κάτω στον τίτλο, η μεγάλη μέρα έφτασε. Η μικρή μας το φάγει πρώτη φορά φρουτόκρεμα. Να σας πω την αλήθεια, την έχω δώσει έτσι με το κουταλάκι, μία γουλίτσα ρε παιδί μου. Τόσο μια φορά και δεν της άρεσε. Σήμερα θα φάμε όμως αχλάδι. Ένα ολόκληρο αχλάδι βασικά. Και μισή μπανάνα. Πήραμε πριν πάρα πολύ καιρό αχλάδια. Είχα ζει, τα έβγαλα πριν 4-5 μέρες και είναι σκληρά σαν πέτρα. Καλά, πού να το φανταστούμε. Πού να φανταστώ ότι επίση θα τσιμπηθεί αυτό από κάτι και θα σαπίσει. Οπότε πρέπει να το καθαρίσω και το μισό αχλάδι. Τώρα να πω λίγο σε αυτό το σημείο το ότι ξεκινάμε λοιπόν με φρουτόκραμα γιατί μας το πρότεινε η παιδίατρος. Δεν σημαίνει ότι άλλες μεθόδους δεν τις πηγαίνουν. Ξεκινάω να δω λίγο πώς θα είναι όλο αυτό. Θέλω να μου γράψετε από κάτω την εμπειρία σας με BLW γιατί γνωρίζω ότι είναι μια καλή μέθοδος. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω καταλήξει κάπου, δεν ξέρω πού θα το πάω. Λίγο πιστεύω ότι. Από όλα χρειάζεται. Τώρα πρέπει να βράσω λίγο νερό, να μαλακώσω τα αχλάδι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό. Δεν ήξερα ότι χρειάζονται πάνω από 5 μέρες για να γίνουν. Πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ να βρω όρημα αχλάδια και δεν μπορούσα να τα βρω. Οπότε κάτσα να βγάλω και τα υπόλοιπα αχλάδια από το ψυγείο. Επίσης θα ήθελα πάρα πολύ να τη δώσω αβοκάντο για έναν περίεργο λόγο. Αυτό είναι πιο μαλακό. Μήπως να τη βάζω με αυτό, αλλά είναι από το ψυγείο. Θα τη το ζεστάνουμε, το καλοριφέρ λίγο. Τις πρώτες 4 μέρες λοιπόν μας είπε να τη δίνουμε μπανάνα μισή και την άλλη μισή να τη δώσουμε χλάδι, ένα χλάδι ολόκληρο. Μετά από 4 μέρες να δίνουμε το 1/4 του μήλου. Κόκκινο γιατί είναι πιο γλυκό, θα τη ζέψει καλύτερα. Οπότε αυτά, θα σας δείξω σε λίγο και αυτά που έχω πάρει και την εμπειρία μου μόλις την ταΐσω πρώτη φορά. Με την πρώτη εμπειρία. Τέλεια. Αυτό θα βάλουμε τελικά το χλάδι, το βάλουμε εδώ. Νομίζω καλύτερο περισσότερο. Και θα βάλω νερό για να μαλακώσει. Τώρα θα αναρωτιέστε γιατί έχουμε βάλει σε αυτό το σημείο το αχλάδι σε ένα μπολάκι και το κάνουμε βασανιστήρια με ζεστό νερό. Η παιδίατρος λοιπόν μας πρότεινε ότι αν δεν έχουμε όρημα αχλάδια να τα βράσουμε σε εισαγωγικά σε ζεστό νερό ή να το τοποθετήσουμε από το βράδυ πάνω στο καλοριφέρ. Προφανώς επειδή εμείς το βγάλαμε τώρα μόλις από το ψυγείο, κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό, οπότε πάμε στην επιλογή με το βραστό και τα βασανιστήρια. Και να ζεσταθεί κιόλας. Ναι, γιατί είναι από το ψυγείο και... 2000 years later. Για δες έχει μαλακώσει καθόλου. Μαυρίσει θα το έλεγα, ναι. Μαλακώσει... Αλλά ζεστό το πιάνεις, ε. Κοίταξε, έχει μια λογική όμως. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω πόση ώρα πρέπει να μείνει και μέσα και... Δεν βλέπω καν, έχει μαλακώσει. Α, αλλά... Καλά, μην φανταστείς ότι θα το δεις να μαλακώσει, να μαλακώνει, ποιος ξέρει τι, αλλά... Μαμάδες εκεί έξω. Αν είχε το σκοπό να δώσετε για πρώτη φορά φρουτόκρεμα, γενικά φρούτα, πάρτε τα 15 μέρες πριν, όπως θα κάνουμε εμείς, μην τα βάλετε στο ψυγείο και θα είναι έτοιμα τα 5-10 φρούτα που θα έχετε πάρει για το μωρό. Ή τουλάχιστον, ρε παιδί μου, βγάλτε τα μία εβδομάδα το ψυγείο πριν, γιατί... Το βάλαμε δεύτερο νερό, νομίζω έχει αρχίσει και μαλακώνει, αλλά... Ναι. Θέλω να το κάνουμε φρουτόφερμα και στη χειρότερη την τρώμε εμείς. Πάρα πολύ σκληρό. Πώς νιώθεις που καθαρίζεις το πρώτο αχλάδι, βασικά στερεά τροφή για την κόρη σου. Ναι, λιώνει τελικά. Αλήθεια. Ναι, ναι. Νιώθω πολύ περίεργα. Πιστεύω ότι δεν θα φάει τίποτα από αυτά. Και ότι πάλι εμείς θα τα τρώμε. Πάλι. Κατάλαβες, ενώ ότι εμείς θα τα τρώμε. Πώς νιώθεις? Εγώ νιώθω λίγο περίεργα. Να σου πω την αλήθεια, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Είμαι παράλληλα και περήφανος, αλλά στεναχωριέμαι και λίγο. Γιατί πέρα το ότι ας πούμε εντάξει μεγαλώνει και αυτό είναι ευχάριστο και κάνει ας πούμε, ξέρεις, μεγάλα βήματα στη ζωή της, όπως για παράδειγμα θα ξεκινήσει τώρα να τρώει στερεές τροφές. Ένα λίγο θλιβερό πράγμα είναι το ότι όντως μεγαλώνει και ότι δεν ξέρω. Νιώθω ότι ήδη έχει μεγαλώσει αρκετά και δεν θέλω άλλο να μεγαλώσει με καλή έννοια εννοείται πάντα. Δηλαδή να είναι το μικρό κοριτσάκι μας, αλλά είναι λίγο δύσκολο αυτό και εννοείται ότι. Δεν μπορεί να το πεις. Η φάση είναι ότι αυτή τη στιγμή όσο περνάει ο καιρός γίνεται... Εντάξει, περισσότερο σαν εμάς, δηλαδή θα έχει δικές της διατροφικές συνήθειες. Θα είναι αλλιώς. Μπορώ να φάω λίγο ή θα τις φάω πολλές βιταμίνες. Για δοκιμάσαι, να μας πεις κιόλας. Οχ, οχ, γρήγορα, γρήγορα. Πήραμε τη μικρή αγκαλιά γιατί δεν καθόταν, ναι. Είχε αγαναχτίσει μάλλον. Αυτή είναι η πρώτη της. Ου, φαίνεται πεντανόστιμη. Ενθύμιο. Αρέσει. Μικρούλα. Κοίτα αλλού. Είναι πάρα πολύ γλυκιά. Έτσι και δεν σ' αρέσει. Πάμε να δοκιμάσουμε. Έτοιμη κυρία. Αγάπη, δεν σε βασανίζουμε. Έλα, πάρε το κουταλάκι. Να το. Έλα, πιάστε. Πιάστε. Μπράβο, πάρε το μόνο. Πρώτο tip. Βάλτε ένα σουπλά. Ναι, ή οτιδήποτε βρείτε τέλος πάντων. Πού είναι το κουτάλι? Πού το πήγε το κουτάλι? Καλέ. Πού το
πήγε. Δεν σα έτσι εκεί. Δεύτερο tip, φορέστε θαλιάρα στο μωρό σας. Σε αρέσει πάντως, κάθεται και ασχολείται. Ναι, το θετικό είναι ότι νίσταζε, πεινούσε και νίσταζε και τώρα κάθεται και παίζει με τη σαλιάρα. Okay. Την άφησε να πεινάσει επίτηδες. Ο μπαμπάς βγάζει εδώ φωτογραφίες. Την άφησε να πεινάσει επίτηδες γιατί ήθελα να θέλει να φάει τη φρουτόκρωμα. Να δει ότι αυτή είναι η μόνη της λύση τέλος πάντων. Εμείς ακόμη δεν φάγαμε το μεταξύ πρωινό, κάναμε δουλειές. Είσαι έτοιμη. Μην τρως τη σαλιάρα σου. Κοίτα τι θα σου δώσει η μαμά. Δεν φάγαμε πρωινό γιατί μάλλον αυτό το έκανε όλο το ξεμένι. Ε, σιγά τι έγινε. Έτοιμη. Θα βάλω αντιδράσεις. Reaction video. Τη μη της αλήθειας. Έχουμε κάτι που κεντράτσι. Έλα, νόστιμα είναι. Μην το φτύνεις με το κουτάλι που σπάσεις να το βάλεις σας ξανά. Α, περίμενε. Είναι ωραίο, το δοκίμασε και η μαμά. Άρα. Τη άρεσε. Τη άρεσε, αλλά το φτύνει. Η μάτια τη είναι καλό σπουδό. Τι μου κάνει. Έλα, έτσι είναι ωραίο. Δεν είναι γαλατάκι, ε. Είναι όμως νόστιμο κι αυτό. Τι μόνο. Έλα. Έλα, δικό σου είναι αυτό. Παιδιά, το βάζει στο στόμα τη. Αλλά δεν της αρέσει. Γιατί το φτύνεις όμως. Τελικά. Το κουτάλι της αρέσει. Δεν ζώνει το τσουά. Δεν μπορώ να γίνω άλλο μικρή. Δεν μπορώ να γίνω άλλο μικρή. Έλα. Δεν σ' αρέσει. Λίγο υπομονή. Τι θα κάνω. Για ποια είναι το κουτάλι μόνη της να το βάλει. Το τρελαθώ. Μπράβο το κορίτσι μου. Ναι, πάτω. Κάτσε κάθε φορά που τρώει κάτι είναι πολλά τα λεφτά. Νομίζω το κατάπια. Κατάπια την πρώτη της μπουκιά. Καλά, την έβγαλε. Την έβγαλε. Ναι. Δεν θα φάει. Εντάξει, σιγά σιγά δεν είπαμε ότι με την πρώτη θα φάει. Κάτσε, μοιάζει. Δεν θα φας όμως. Δεν σ' άρεσε. Δεν μπορείς να φας όμως γάλα τώρα. Πρέπει να φας αυτό. Το χλάρι που έχεις ξυνισμένο, έτσι κάπως ξυνό. Όχι, είναι πολύ ωραίο. Έλα, έλα. Να. Έλα, θα σταΐσεις μετά και με μαγαλατάκι. Είναι γλυκό. Δεν σ' αρέσει τα γλυκά. Κάτι μου λέει ότι περνάει στα ρούχα τη. Μαντάξε, κουακ, κουακ, κουακ. But only four little ducks came back. Την βάλαμε, ξάπλωσε. Μετά από μια μεγάλη μάχη. Λοιπόν, έχω απογοητευτεί, όχι προφανώς από το μωρό, ούτε από τη φρουτόκρεμα. Γενικά η διαδικασία είναι πολύ δύσκολη. Έχει περάσει τουλάχιστον μία ώρα και από τότε. Και προσπαθούσαμε τόση ώρα να τις προσφέρουμε τέλος πάντων με διάφορους τρόπους το φαγητό. Αυτό που καταλήξαμε είναι ότι ίσως υπάρχουν δύο κατηγορίες παιδιών. Αυτά που πεινάνε και θέλουν να φάνε και αυτό που μου δίνεις είναι φρουτόκρεμα, οπότε δεν μου αρέσει και θέλω να φάω γάλα. Που μάλλον είναι η δική μας. Και η δεύτερη κατηγορία, το ότι okay, είμαι φαγωμένη, θα πειραματιστώ με αυτό που μου δίνουν αυτή τη στιγμή. Μια φρουτόκρεμα για παράδειγμα. Σε αυτό νομίζω έφαγε μια μπουκιά. Σε όλα τα άλλα ταύτισε. Οπότε η μικρή μας μάλλον πάει στο ότι θέλει να φάει. Χορτάτη ρε παιδί μου, μου γουργουρίζει η κυλίτσα της. Και να προσπαθήσεις ρε παιδί μου να την ταΐσεις. Θα σας πω τι έκανα εγώ και δεν πέτυχε γενικά. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό, σας κάτι από αυτό μπορεί να βολέψει. Φρουτόκρεμα έτσι όπως ήταν, δεν της άρεσε, την έφτυνε. Τι βίντεο βάζαμε από πίσω, τι τραγουδούσαμε. Στην αρχή το πήρε κάπως θετικά, έτσι λίγο, αλλά μετά έκλαιγε. Βέβαια μετά παρατηρήσαμε ότι ζευγόταν αρκετά σε βάση το οποίο δάκρυζε κιόλας. Και εμείς λίγο το παρατήσαμε, είπαμε να το συνδυάσουμε λίγο με το γάλα. Να τη θυλάσει θενό. Το δοκιμάσαμε και αυτό. Στη συνέχεια, αφού την θύλασε λίγο ώστε να ερημίσει και να την καθησυχάσει λίγο την πείνα. Αλλάξαμε και το ριλάκ από το καρκλάκι. Ναι, και αυτό. Και αφού την καθησυχάσαμε λίγο με το γάλα, λίγο να ευθέσει έτσι το στομάχι της, νομίζω μετά ξαναδοκιμάσαμε και ήταν νομίζω που έφαγε μια μπουκιά. Πρέπει να κατάπιε λίγο. Επειδή ζωριζόταν πάρα πολύ, το αφήσαμε το θέμα. Είπαμε να το παρατήσουμε για σήμερα. Την βάλαμε να φάει κανονικά. Θύλασε τέλος πάντων η θένο. Και τώρα αυτή τη στιγμή έπεσε για ύπνο. Να ξέρεις κάτι. Τι ξέρεις. Βάλαμε και γάλα μέσα στη φρουτόκρεμα. Α, ναι, δεν ξέρω. Επειδή το γάλα είναι λίγο έτσι πιο οικείο η γεύση, το βάλαμε μέσα στη φρουτόκρεμα. Μήπως έφταιγε η γεύση. Ούτε αυτό δεν έφταιγε. Της έδωσα μετά και γάλα από μπουκάλι, το οποίο το έβγαλε χθες το βράδυ γιατί έπεσε ξερή. Δεν πίνει μπουκάλι το μωρό μας. Αλλά χθες έβγαλα αυτό εδώ πέρα και είπα να τους το δώσω γιατί δεν έφαγε το βραδινό της. Έπεσε ξερή. Ούτε αυτό δεχόταν μετά και κατέληξε να τρώει πάλι από εμένα. Ζητάω πολλά από ένα μωρό το οποίο δεν έχει γευστεί ποτέ.
φρουτόκρεμα. Ναι. Αλλά μου έρχεται και εμένα έτσι κάπως ξαφνικό από την άλλη μεριά. Γιατί νιώθω ότι δεν τρώει καλά. Κατάλαβες. Αυτό. Κοίταξε. Προς το παρόν δεν πρέπει να ανησυχούμε γιατί θυλάζεις και εσύ παράλληλα. Οπότε σίγουρα δεν της λείπεται γεύμα. Απλά πρέπει σιγά σιγά να τη βάλουμε έτσι στα βήματα στο να ξεκινάει να τρώει τις πρώτες τροφές, έστω και λίγο. Οπότε μέρα με τη μέρα φαντάζομαι θα γίνεται καλύτερα. Δεν έχω ιδέα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχω ψάξει τίποτα. Τώρα ήταν η πρώτη επαφή. Δεν έχω συζητήσει με κάποιον τίποτα. Κοίταξε λίγο. Λογικά να το δεις πρέπει να είναι σαν το θυλασμό. Και στο θυλασμό με τις πρώτες μέρες δυσκολεύεσαι πάρα πολύ αφάνταστα. Όχι, πεινούσα και τρώγε κανονικά. Είχαμε δυσκολίες και στην αρχή. Δηλαδή. Στο να προσβολευτούμε. Όχι, ενώ είχες δυσκολίες με την έννοια ότι είχες άγχος αν τρώει καλά, αν θα πάρει κιλά. Αν το μωρό για παράδειγμα έχει χορτάσει ή δεν έχει χορτάσει, πεινάει ή δεν πεινάει 100%. Και τώρα αυτό το πράγμα γίνεται στην ουσία. Λες όπου έφαγε, ξέρεις αρκετά. Έχει κάνει το ένα, έχει κάνει το άλλο. Σίγουρα σαν πρώτη μέρα θα είναι η πιο δύσκολη. Γιατί είναι όπως η πρώτη μέρα στο σχολείο ή όπως γενικότερα πολλά πρώτα πράγματα. Και από αυτό που μας είπε η παιδίατρος ότι σιγά σιγά λίγο θα μπαίνουμε στο νόημα του φαγητού. Οπότε δεν πρέπει να απελπιζόμαστε την πρώτη μέρα. Θετική σκέψη. Α, επίσης τη δώσαμε και μία μπανάνα έτσι. Την πήλησε λίγο, αλλά με το ζόρι. Δεν έφαγε καν. Το φτύνε. Την μπανάνα την πήρε στη φάση την οποία δεν ήθελε να πιάσει τίποτα. Δεν είχε όρεξη να φάει τίποτα. Όλα τη φαινόταν ξένα και άσχημα και κακά. Οπότε δεν το πιέσαμε παραπάνω εκεί πέρα και το αφήσαμε. Ξέρω ότι δεν ήταν καλή η αρχή μας και δεν το περιμέναμε έτσι. Αλλά οκ. Okay. Αύριο θα ξαναπροσπαθήσουμε. Θα καθαρίσει ο Αλέξης όλο αυτό εδώ πέρα το χαμό. Λίγο. Τέλεια. 12 η ώρα. Έχει φάει πάρα πολύ λίγο. Παίζει αυτή τη στιγμή με την μπανάνα. Η αλήθεια είναι ότι δάκωσε. Το BLW δεν ξέρω αν τη βολεύει περισσότερο. Δεν ξέρω. Ή τη γλιστράνε τα χέρια και δεν μπορεί να την πιάσει. Ή απλά παίζει μαζί τη. Τι. Έλα, τάστη. Θα δείξει, παιδιά. Θα δείξει. Είναι λίγο αργότερα. Πεταγόμαστε σε αυτό το σημείο γιατί τελικά το προσπαθήσαμε. Έφαγε, κοιμήθηκε, έπαιξε και τώρα τη έχω δώσει μια μπανάνα και τη δαγκώνω. Επεξεργάζεται, παίζει. Πιο πολύ αυτή η ηλικία είναι για να παίξουν με το φαγητό. Έχω επίσης διαλύσει πάρα πολύ λίγο ένα μικρό κομματάκι μπανάνα εδώ. Και μας έχει πέσει μπανάνα δύο φορές, οπότε την ανανεώνουμε όπως καταλαβαίνετε. Παιδιά, πείτε πού θα βρούμε αυτά τα πλαστικά χαλάκια που βάζουν από κάτω. Please. Ας δοκιμάσουμε τώρα, κυρία μου, να σε ταΐσουμε. Γιατί τώρα το έχεις λίγο πιο ζεστά το πράγμα, μου φαίνεται. Πάμε λίγο αυτή τη διαλυμένη μπανάνα. Για δοκίμασε. Πάρα πολύ μικρό να δούμε. Πάρα πολύ μικρό τώρα. Μπορεί να το δεις πιο θετικά. Κοίτα. Να, έλα πάρ' το κουτάλι. Δικό σου είναι το κουτάλι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα λέξει το βγάζει, αλλά δεν. Ναι, μέχρι στιγμής. Κάτσε, ακόμη τώρα ξεκινάμε. Γίναμε χάλια, full χάλια. Λίγο την έδωσα, πόσο πιο λίγο από αυτό. Έλα, πάρε το κουταλάκι. Νομίζω ότι δουλεύει καλύτερα για μας. Πανταρούχα. Νομίζω ότι δουλεύει καλύτερα για μας. Η σχέτη μπανάνα. Τώρα βάζει το κουτάλι στο στόμα, βέβαια. Μόνη της. Αλλά οκ. Okay. Θα δείξει. Καλημέρα. Έχουμε ξεκινήσει τη μέρα μας. Λογικά εσείς μας βλέπετε 15 μέρες ακριβώς, 16 για την ακρίβεια, πριν από το τελευταίο κλιπ. Και αυτό γιατί πήγαμε στην παιδίατρο, είχαμε το update τέλος πάντων του 6 μηνών. Τα κιλά της είναι πάρα πολύ καλά. Έβαλα μισό κιλό, είναι 7. 780. Κάπου εκεί νομίζω. Γύρω στο 7900. Ωχ, δεν σε βλέπω να έχεις πολύ ωρεξούλα. Και επίσημα ξεκινάμε τροφές. Χθες βασικά ήταν η πρώτη μέρα. Επειδή το ραντεβού ήταν νωρίς στην παιδίατρο, είπαμε ότι okay. Κάναμε και το εμβόλιο μας και είπαμε ότι okay, θα ξεκινήσουμε από χθες. Έφαγε πατάτα με καρότο. Δεν μπορώ να πω ότι έχω wow αποτελέσματα. Βελτιώνεται σίγουρα μέρα με τη μέρα. Δεν ξέρω και δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν θα κάνω BLW, γιατί θα σας πω. Το μωρό έχει την τάση να τρώει μόνη της. Δηλαδή της αρέσει να παίρνει το κουτάλι και να το βάζει αυτή στο στόμα. Έτσι είναι το μωράκι μας, δεν ξέρω τι να πω. Οπότε να σας πω την αλήθεια, το μωρό έχει την τάση να τρώει κάπως μόνο του. Αυτό είναι δηλαδή το update τις τελευταίες 15 μέρες. Εννοείται ότι θα δίνω κάποια φρούτα σε φρουτόκρεμα. Μόνη της να πιάσει την μπανάνα, να πω ότι την έβαλε στο στόμα και ευχαριστήθηκε, δεν το έχω δει. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό θεωρείται BLW ή μια προσπάθεια προς το BLW. Ζεύει, τώρα θα φάμε όλοι μαζί πρωινό. Προσπαθώ δηλαδή όταν είναι και ο Αλέξης εδώ διαθέσιμος για να φάει μαζί μας. Αλλά θέλει τη βοήθειά της, θέλει λίγο να της το δώσεις.
το κουτάλι στο χέρι. Είναι λίγο. Ναι. Θα σας δείξω και τι ακριβώς χρησιμοποιούμε για το φαγητό. Πίσω ένα κλιπ εδώ. Αυτά είναι μέχρι στιγμής. Αυτό είναι και λερωμένο κιόλας. Αγαπημένα μας μέχρι στιγμής προϊόντα τέλος πάντων που έχουμε και χρησιμοποιούμε. Αρχικά είχα πάρει αυτό εδώ πέρα το μπολάκι μάση μαζί με τα δύο κουτάλια. Μπορώ να πω ότι είναι καλά, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι ακόμη για αυτή την ηλικία. Ενώ αν το ταΐζεις πολύ φρουτόκρεμα, όχι πάντως να το βάζεις μπροστά του με την καμία. Αν θες πάλι να βάζεις μπροστά στο μωράκι το πιάτο, ψάξα και βρήκα αυτήν εδώ πέρα την πολύ καλή μάρκα, το οποίο έχει και βεντουζίτσα και κολλάει. Βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα. Είχε μέσα αυτά τα κουταλάκια τα οποία δεν τις βολεύουν καθόλου. Για έναν περίεργο λόγο πέφτει πολύ εύκολα το φαγητό. Και είναι χοντρά γενικά, δηλαδή το πιάνει από εδώ πάνω και δεν μπορεί καν να φάει, πέφτει το μισό. Αλλά έχουν στο σιτάκι μέσα και αυτό το καθαρό ποτηράκι, το οποίο βάζεις νερό και προσπαθεί να πιει το μωρό. Έχω παραγγείλει και άλλα πράγματα που θα σας τα δείξω σε επόμενο βίντεο, γιατί αυτό θα το έχετε δει προφανώς. Οπότε είμαι στην αναζήτηση για τέτοια πιάτα, λίγο ίσως μεγαλύτερα που έχει και χωρίσματα, αλλά και να βεντουζώνουν. Γιατί θέλω σιγά σιγά, ο στόχος μου είναι να βουτάει το κουτάλι και να παίρνει το φαγητό μόνη της. Γράψτε εμπειρία λοιπόν για ποτηράκια, τη βολεύει το δικό σου το παιδάκι, για τέτοια πιατάκια, ό,τι και να έχετε, γιατί θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα για όλες τις μανούλες, πιστεύω. Λοιπόν, που έγιναν τον 6ο μήνα, παιδιά, πάει 7 μηνών. Αλέξη, έχει συνειδητοποιήσει. Έχουμε περάσει παραπάνω από τα μισά, δεν ξέρω. Ακριβώς τα μισά, είμαι βασικά. Ναι, αλλά έχουμε περάσει. Κατά μία-δύο μέρες, ναι. Στις 8 Τρίτου είχαμε την ανανέωση τρίχας. Γενικά το μωρό μας όταν γεννήθηκε είχε μαλλιά. Μετά έπεσαν. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, αν δείτε και τα βίντεο γένα, θα δείτε ότι είχε πολλά μαλλιά. Και εγώ τα βλέπω και λέω πού ήταν όλα αυτά. Τρωεί. Υπάρχει ένας τρόπος, λένε, που είναι κάτι ενδιάμεσο από BLW και πουρέ φρουτόκρεμες στην ουσία. Ο συνδυασμός τους είναι πάρα πολύ καλός, λένε, γιατί έτσι παίρνει και το μωρό αυτά που χρειάζεται και δεν υπάρχει τόσο μεγάλη. Χαμός βασικά υπάρχει έτσι κι αλλιώς, αλλά ναι. Αυτό. Αν έχετε κάποια εμπειρία, γράψτε την πάντως, γιατί ούτε εγώ δεν ξέρω ακριβώς που είμαστε και τι ακριβώς ακολουθούμε, γιατί αυτή τη στιγμή το μωρό μας καθοδηγεί στο πώς ακριβώς θέλει. Όταν δηλαδή της βάζει φαγητό στο στόμα και στο φτύνι, αυτό απλά για να μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι υπέρ καμίας από τις δύο. Απλά όταν τη βάζει φαγητό στο στόμα και στο φτύνι και δεν το δέχεται, είναι κάπως λίγο δύσκολο. Καλή, μάμα. Μετά στις 9 Τρίτου είχαμε γενικά αρκετά πιάτα. Ξεκινούσα σιγά σιγά να πειραματίζομαι. Στις 10 Τρίτου ήρθε το πρώτο της μπουκάλι, και όταν λέω μπουκάλι εννοώ ότι από το κατεψυγμένο γάλα που είχα. Το ήπιε όλο, παιδιά. Πρώτη φορά έγινε αυτό. Δηλαδή ήταν τόσο, δεν ήταν και ποιος ξέρει τι. Αλλά το ήπιε. Την αφήσαμε να πεινάσει. Γύρω 40 ml ήταν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Την αφήσαμε να πεινάσει, γιατί δεν το δέχεται το μπουκάλι. Και από τότε όλα τα υπόλοιπα γάλατα που έχω δεν τα έχει αγγίξει καν. Γιατί απλά δεν της αρέσει. Δεν το θέλει. Γενικά δεν έτρωγε. Ένιωθα ότι όντως μπαίνουμε στον 6ο μήνα, εκεί πέρα που έπρεπε σιγά σιγά να φάει τροφές, να μπουν οι στερεές τροφές. Το ένιωθα δηλαδή ότι δεν την χόρτενε το γάλα. Δηλαδή δεν ήθελε γάλα, ήθελε κάτι άλλο. Και τότε ήταν που ξεκίνησαμε και στους 5.30 που μας είπε και η παιδίατρος να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να παρουσιάζουμε τις στερεές τροφές. Οπότε κάναμε έτσι φρουτόκραμα. Η πρώτη εβδομάδα έφυγε ταΐζοντάς την, προσπαθώντας να την ταΐσουμε. Αλλά καταλήξαμε στο ότι αυτή θέλει να παίρνει το κουτάλι και να το δαγκώνει να ικανοποιεί τα ούλα της. Α, λάθος. Στις 20 δώσαμε την πρώτη στερεή τροφή. Μετά από εκεί και πέρα έκανε αυτή την κίνηση. Συνέχεια, οπότε αυτό έκανε λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα όταν προσπαθούσε να την ταΐσει εσύ με κουτάλι. Είναι η ηλικία τώρα 5 με 6 μηνών που φτύνουν πάρα πολύ, οπότε σίγουρα δεν μπορείς να βάλεις με το ζόρι εσύ κάτι. Έφαγε για πρώτη φορά αβοκάντο μετά. Άλλες μέρες έτρωγε φρουτόκρεμα, άλλες μέρες έτρωγε αβοκάντο, δηλαδή μια-δυο φορές αβοκάντο. Ήταν η πρώτη διαφορετική τροφή που είχε φάει μετά τη φρουτόκρεμα και δεν ήταν και πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Τώρα τελευταία αρχίζει και πιάνει τα πόδια της. Λίγο πριν τελειώσει, δηλαδή ο Μάρτιος, έπιανε στα γόνατα, τραβούσε τα πόδια της. Και το παντελόνι τραβάει. Και όταν κλαίει, έχω την εντύπωση ότι την ακούω να λέει γάλα. Μόλις έριξε κουτάλι. Δείτε εδώ τι γίνεται. Ναι, ναι. Μάλλον δεν της αρέσει το δαμάσκηνο, γιατί σήμερα δοκίμασα να βάλω δαμάσκηνο. Τώρα. Τρώει τίποτα. Τρώει. Δεν το βλέπω. Όλο έξω είναι. Τέλος πάντων, ναι, αυτό γίνεται όταν προσπαθείς να αφήσεις το μωρό να φάει μόνο του. Κάθε φορά που κλαίει, το λέω και στον Αλέξη. Αλέξη, εσύ δεν έχεις την εντύπωση ότι κάθε φορά που κλαίει λέει γάλα! Ακούω τη λέξη αυτήν.
και ξέρω ότι πρέπει να φάει γάλα. Και κάθε φορά όμως που το κάνει αυτό, εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα, κάθε φορά την δίνω γάλα και είμαι σωστή. Δηλαδή αυτό θέλει. Εσύ δεν άκουσες να λέει γάλα? Όσες φορές μου είπες όχι πάντα, αλλά νομίζω μία-δύο φορές. Έχει ένστικτο η μαμά σε τώρα, τέλος πάντων. Ποια πράγματα σου αρέσουν που κάνει αυτή τη στιγμή η μικρή? Η μικρή που κάνει? Ναι, αυτόν τον μήνα που έκανε μάλλον. Αυτό είναι το που κάτσε, πάρα πολλά πράγματα. Εμένα μου αρέσει που φτύνει, αν και είναι δύσκολο με τις στροφές, γιατί κάνει είναι σαν να φυσάει κεράκια και μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει που λέει άλλα και το ακούω, δηλαδή κάνει μου ακούγεται στα αυτιά απλά και δεν πέφτω ποτέ έξω. Αυτά τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει που επικεντρώνεται κάπου, δηλαδή μπορεί να επικεντρωθεί σε ένα άτομο, να μου ζητήσει κάτι. Και μετά, ας πούμε, μπορεί να χαμογελάει αναλόγως αντιδρά κιόλας. Παίρνει γκριμάτσες, παίρνει έτσι μια περίεργη φάτσα και αυτά μου αρέσουν. Και επίσης μου αρέσει που κάνει το ρολόι. Ναι, που μπουσουλάει και σέρνεται και έτσι όπως είναι το γυμναστήριο κάνει γύρω-γύρω-γύρω. Αυτό νομίζω σας το είπαμε στον προηγούμενο μήνα. Ξέρω, δεν θυμάμαι από πότε το ξεκίνησε. Νομίζω στον πέμπτο κάπου. Αυτό το γύρω-γύρω τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν τα νεάκια μας. Αυτό είναι λοιπόν το σημερινό βίντεο με το update. Δεν έχεις για πολύ όρεξη να φας? Μήπως διψάς? Προσπαθούμε επίσης να δώσουμε και νερό. Θες τον η πρώτη φορά που ήπια μια γουλιά. Την άκουσα δηλαδή να καταπίνει αυτό. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Το κουδουνάκι ενημερώνεστε κάθε πότε να βάζουμε ένα καινούριο βίντεο. Ο επόμενος μήνας πιστεύω θα είναι πιο ολοκληρωμένος με την άποψή μας για τα φαγητά. Ελπίζω να έχουμε μάθει. Γιατί αυτή η μετάβαση είναι η πιο δύσκολη από όλες. Και ειδικά δεν παίρνεις και μπουκάλι να πίνει νερό εύκολα. Αυτό είναι ακόμη πιο δύσκολο. Γιατί μπορεί να έπιε το πρώτο της μπουκάλι, αλλά δεν ξανά έπιε από τότε. Αυτό. Οπότε θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.